Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε το παρεπρές.gr δεν θα αναλύσει το γεύμα του Πρωθυπουργού στο παλάτι του Ερντογάν, το οποίο κάτι είδα, κάτι πατέ μελιτσάνας και κάτι τέτοια πρόλαβα να δω. Όχι, δεν θα ασχοληθούμε, δεν παίζουμε πάλι αυτά. Δεν θα αναλύσουμε την Οθωμανική χλειδί σήμερα. Ούτε ο Τάσος Ζέρβας θα κληθεί να μας πει πως σοτάρουμε τη μελιτσάνα. Τέτοια θέματα δεν τα κατέχουμε και πολύ. Να τα γευόμαστε, ναι, να τα κατέχουμε δύσκολα. Λοιπόν, από ποδόσφαιρα ερχόμαστε. Ποδόσφαιρα, όπως έλεγε η μάνα μου, με αυτά τα ποδόσφαιρα φτάνει. Δεν έφτανε τελικά. Σε ποδόσφαιρα θα πάμε. Γεμάτη μέρα, η οποία κορυφώνεται με το παιχνίδι της Μπαρσελόνα με την Ρεάλ Μαδρίτης. Σλούκας με Ερντογάν. Ναι, ήταν και ο Μήτρογλου. Τι, σε εκδήλωση. Στο γεύμα αυτό που παρατέθηκε στο παλάτι του Ερντογάν, όπως το αναφέρει ο Sky, βρέθηκε ο Σλούκας, ο Μήτρογλου και ποιος ακόμα. Και ο Τζάλμα Κάμπος μήπως. Όχι. Ο Τζάλμα Κάμπος δεν πήγε. Ο Τζαβέλας. Ακόμα. Δεν είδα και Τζαβέλα. Δεν είδα για Τζαβέλα. Ο Κίτσιου, γιατί τώρα έχουμε. Όχι, δεν πρόλαβε. Γιατί με το που μία που πήγε και μία που έπαιξε 90 λεπτό κατευθείαν. Μπήκε μπόμπα με 90 λεπτό έπαιξε. Γιατί τον περίμεναν περιπόλου. Προφανώς είχαν ανάγκη. Κενό στο δεξιάκρο της άμυνας. Λοιπόν, οι συζητήσεις που κάναμε μέχρι χθες όσον αφορά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το ολικό rotation σε μια ομάδα θα μας λυθούν. Αφού θα δούμε και έναν διαφορετικό Ολυμπιακό και έναν διαφορετικό ΠΑΟΚ σε παιχνίδι με Λαμία και Πανιόνιο αντίστοιχα. Η πρώτη ερώτηση, Τάσο, έχει να κάνει με το τι βαθμό αξίας μπορεί να δώσει κάποιος παρατηρητής σε παίκτες που πρώτη φορά παίζουν στην ομάδα τους και παίζουν σε μια ενδεκάδα στην οποία δεν πρόκειται να ξαναπαίξουν. Νομίζω ότι δεν θα έχει άλλη φορά ο ΠΑΟΚ τέτοια ενδεκάδα σαν αυτή που θα έχει σήμερα. Σίγουρα. Δεν θα βοηθήσει αυτούς που έρχονται πρώτη φορά να παίξουν να μπολιαστούν σε μια ομάδα η οποία παίζει και αυτή πρώτη φορά. Δηλαδή δεν θα πάνε να παίξουν, παράδειγμα, με μια ομάδα η οποία γνωρίζει ο κάθε ένας τον συμπαίκτη του, έχουν ξαναπαίξει μαζί πολλά παιχνίδια, έχουν πάρει μια ροή και μπορούν να τον βοηθήσουν. Δεν θα έχουν τη βοήθεια που σου δίνει ένα σύνολο όταν εντάσσεις αυτό. Ακριβώς αυτό. Είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, όσο να είναι. Είναι και παιχνίδια αυτά που πρέπει να γίνουν για να ακούνε. Δηλαδή, ο ποδοσφαιριστής που θα παίξει θα πρέπει να ακούει τον προπονητή του, τι οδηγίες θα του δώσει. Ευκαιρία, έτσι, να μπει λίγο σιγά σιγά στην οτροπία του τι ζητάει από κάθε παίκτη ο προπονητής. Και θα έχει ενδιαφέρον να παίξουν όντως, γιατί είναι πολύ πιθανό, και τα 6 μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ. Οι 2 μεταγραφές, οι 2 δανεικοί και οι 2 επιστροφές. Λες να παίξουν όλοι. Νομίζω ότι. Αν όχι δεκάδα, και εγώ νομίζω ότι έστω και με τις αλλαγές θα τους δούμε όλους σήμερα. Εντάξει, τώρα νομίζω. Σίγουρα από αυτούς. Δεν το επιτρέπουν να ξεκινήσουν και οι 6. Νομίζω ότι και ο κόσμος δεν θα πρέπει να περιμένει από αυτούς να έχουν τώρα κάποια συνοχή. Δύσκολο πράγμα. Έχω την εντύπωση ότι νομίζω περισσότερα ατομικά στοιχεία θα μπορούμε να δούμε από αυτούς. Τι κάνει, παράδειγμα, όταν υποδέχεται την μπάλα, πώς σκέφτεται να προωθήσει το παιχνίδι σε μια μετάβαση, πώς λειτουργεί, ταχύτητά του, υποδοχές του. Όλα αυτά τα ωραία. Σήμερα είναι τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και αύριο είναι τα άλλα 2 στο ναι. Κύπελο. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα η μέρα είναι 5 με 7 Λαμία Ολυμπιακός, καπάκι 7 με 9 Πανιόνιος ΠΑΟΚ, μια ώρα κενό για λίγο φαΐ, μπάνιο και τα σχετικά και στις 10 Μπαρσελόνα Ρεάλ. Στις 10 Μπαρσελόνα Ρεάλ. Ονειρικό απογευματόβραδο. Η Μπαρσελόνα του Μέση με τη Ρεάλ του Μπενζεμά. Μετράω. Έχω και ξεκινήσει αντίστοιχε μέτρε που θα χτυπήσει το κινητό. Ακόμη δεν έχει έρθει το βάλω στο μήνυμα. Για το Ρεάλ του Μπενζεμά. Πλάκα-πλάκα, εκεί τι θα γίνει με Μέση, αν θα παίξει ή όχι, νομίζω είναι και τεράστια η διαφορά στο. Αν θα μπορέσει δηλαδή η Ρεάλ να πάρει κάτι σημαντικό εκεί ή όχι. Γιατί αν τυχόν δεν παίξει ο Μέση, νομίζω ότι η Ρεάλ μπορεί να το χτυπήσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο πηγαίνει στο ότι δεν μπορώ να το στοιχειοθετήσω, αλλά έχει δημιουργηθεί στο μυαλό μου το ότι σε αυτή την κουβέντα, τη μέχρι τώρα που γινόταν στο Real Cristiano Barcelona Messi, ότι η Barcelona είχε πολύ καλύτερες αντιδράσεις όταν έπαιζε χωρίς το Messi από ότι στο 5-1 του πρωταθλήματος, στον πρώτο γύρο, ο Messi έλειπε, ή θυμάμαι λάθος.
Γιατί συζητούσαμε για το πρώτο κλασικό μετά από 11 χρόνια χωρίς Μέση και Ρονάλντο. Ή κάνω λαθός. Θα το ξέρω, τσεκάρουμε. Και αλλαγή. Αλήθεια, δεν το θυμάμαι αυτό τώρα που λες, αλλά έχεις δίκιο σαν προσέγγιση. Κοίταξε, ο τρόπος όλος που έχει δομηθεί και η νοοτροπία που έχει η Μπαρτσελόνα δεν εξαρτάται μόνο από τον Μέση. Φυσικά ο Μέση κάνει τη διαφορά παντού και πάντα. Ωστόσο, όλα τις τα χαφ με Μπουσκέτς, με Αρθούρ τώρα που είναι, με τον Ράκιτιτς, γνωρίζουν και παίζουν αυτό το παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο της Μπαρτσελόνα, όπως έχει συνηθίσει να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο. Απλά ο Μέση είναι αυτό ο κύριος εκφραστής αυτού του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, γιατί τα κάνει όλα σωστά, τελειώνει όλες τις φάσεις με τρόπο που δεν τελειώνει κανένας άλλος. Γι' αυτό και νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να βρει τελικές προσπάθειες σοβαρές εφόσον λείπει ο Μέση. Η αλήθεια είναι ότι σε νούμερα ο φετινός Μέση είναι καλύτερος από Μέση αρκετών ετών. Δηλαδή στα 32 του, 32 του μπαίνει, από τη στιγμή που ο Κριστιάνο έκλεισε 34 προχθές. Χθες-προχθές, οπότε ο Μέση που είναι 2 χρόνια νεότερος, νομίζω εκεί στα 32. Κάνει... Βλέπεις τώρα αυτό που λες, δεν το ήξερα. Πώς έχασε και ο ίδιος ο Μέση προβολή, σε εισαγωγικά, λόγω της φυγής του Ρονάλντο. Γιατί δεν υπάρχει εκεί αυτή, ας πούμε, το δίλημα. Κόντρα. Πάντως δεν έπαιζε ο Μέση. Το τσέκαρα μόλις, δεν έπαιζε ο Μέση. Ήταν το θέμα, είχε θέμα τραυματισμού νομίζω πάλι. Και κάναμε αυτή τη συζήτηση ότι είχε να γίνει κλάσικο χωρίς τους δύο 11 χρόνια νομίζω. Και είχε κάνει χατρικό Σουάρες το 5-1. Βγήκε δηλαδή άλλο πρωταγωνιστή και το θυμόμαστε πολύ. Αντώνη, νομίζω σου έρχεται στο μυαλό. Έχει σβηστά 20 γκολ στο πρωτάθλημα. Μιλάμε για πρωτάθλημα. Δεν το ειλικρινά του το λέω, δεν το ήξερα. Ενώ παρακολουθώ, γιατί δεν είχα προσέξει τόσο πολύ ότι έχει τόσα πολλά γκολ. Ενώ πέρσι θα λέγαμε έχει 21 ο ένας, 20 ο άλλος. Και σιγά σιγά σου αποτυπώνεται στο μυαλό. Ποιος θα βγει πρώτος στο τέλος με αυτή η σύγκριση. Όντως ήταν ένα σημείο αναφοράς αυτή η σύγκριση. Και νομίζω ότι και για τη Ρεάλ με τα Ρονάλντο εποχή είναι σίγουρα λίγο περίεργη παράξενη, όπως θα την έλεγε ένας φίλος μου. Αλλά το θέμα είναι ότι σε τέτοια παιχνίδια βγαίνουν μπροστά οι προσωπικότητες. Και η Μπαρτσελόνα έχει πιο ποδοσφαιρικές προσωπικότητες, μου φαίνεται, από τη Ρεάλ. Δεν ξέρω γιατί στο δικό μου το μυαλό. Έχει και ο Σέρχιο Ράμος, έχει ο Μόντριτς, Κρός. Έτσι λίγο, ανεβάστε λίγο. Πάει με χαμηλά την μπάλα ο Αντώνης για απόψε. Δεν θέλει να περιμένει κάτι καλό για να του έρθει και να το πανηγυρίσει. Το θέμα είναι πώς θα κατεβεί η Αντώνη, εγώ το άλλο λέω. Πώς θα παίξει. Εδώ βλέπω τώρα 4-3-3 με Βινίσιους αριστερά, δεξιά Λούκας Βάσκετ, κορυφή Μπενζεμά. Οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι, δεν τους αναφέρω. Οι 4 και 3 είναι οι ίδιοι, γιατί έχουν κάνει μαζί. Α, και ο δεξιμπάκο Ρεγκιουλόν. Το ξέρεις αυτόν? Δεν τον γνωρίζω. Ναι, γιατί οι υπόλοιποι είναι σχεδόν πλήν ευάλε. Γιατί... Ενώ για την Μπαρτσελόνα, η ενδεκάδα είναι με Μέση της Μπαρτσελόνα. Ναι, δίνουν το Μέση ότι παίζει. Και μεσαία γραμμή. Μεσαία γραμμή Ράκετιτς, Μπουσκέτς, Αρθούρ. Απογοητεύτηκε ο Αντώνης. Αυτός ο Μπουσκέτς. Ναι. Αποσιοποιητικά, ξέρεις. Αποσιοποιητικά στο. Έχω μαλώσει. Ένα μόνιμο εργαλείο, ακούραστο έτσι. Έχω μαλώσει με φίλο μου πολλές φορές γιατί τον θεωρούν. Δεν κάνει αυτός για την Μπαρσελόνα. Ναι, ναι, δεν κάνει τόσα χρόνια αυτό το επίπεδο. Δεν κάνει έτσι. Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε λίγο. Το έλεγε ο Σταύρος Παλής και γελούσα και συνειδητοποίησα από μέσα μου ότι. Εντάξει, Αντώνη, μη γελάς, το έχεις σκεφτεί και εσύ ποτέ. Είναι αυτά τα αντιτουριστικά μούτρα. Ακριβώς. Αυτός ο χαρακτηρισμός. Δεν σου προκαλούν, δεν ναι, ναι. Ο Μπουσχέτς τα είχε αυτά τα αντιτουριστικά μούτρα από την πρώτη στιγμή που τον ανέδειξε εκεί στα 19-20, πότε άρχισε να παίζει με τον Γκουαρδιόλα ή κάνω λάθος, με τον Γκουαρδιόλα. Δηλαδή, δεν σου έβγαζε ότι ενθουσιασμό, νέο ταλέντο, ότι τα έχουμε να περιμένουμε. Πάλι το ίδιο. Περίμενες αυτό που βλέπουμε τόσα χρόνια, νομίζω. Γι' αυτό είναι το εκνευριστικό. Ναι, αυτή την αίσθηση σου έδινε πάντα. Που τον βλέπεις και λες. Πας ρε φίλε, άσε μας τώρα. Δεν. Λες κάνει μια 5-6 δεν. Και μετά το βλέπεις το παιχνίδι και λες, όχι ρε, και κόβει. Αυτός κάνει τα πάντα. Και μαρκάρει. Και κάθε τη βγάζει. Και γρήγορα τη δίνει. Και τόσα χρόνια στα ίδια επίπεδα παίζει. Αθόρυβα. Σίγουρα ο συγκεκριμένος είναι. Από τους παίκτες που λατρεύουν οι προπονητές, Τάσο, έτσι. Είναι από τους μαέστρους στο παιχνίδι και στη φιλοσοφία της Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, αυτό το τριγωνομετρία που κάνουν συνέχεια, που δημιουργούν αλλεπάλληλα τρίγωνα παντού, σε οποιοδήποτε μέρος του γηπέδου, είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κύριος εκφραστές αυτής της νοοτροπίας. Πηγαίνει παντού και είναι επιλογή για να δημιουργηθεί τρίγωνο. Σε οποιοδήποτε μέρος του γηπέδου. Φυσικά στο κομμάτι που
της περιοχής που αγωνίζεται. Και επειδή πάντα είναι αυτός που την υποδέχεται και την δίνει, δεν μένει στο μάτι, διότι μένει αυτός που προφανώς έχει κόψει και κάνει την πρώτη πάσα και φυσικά αυτός που θα την πάρει και θα κάνει την τελική. Είναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, το θεωρώ από τους ποδοσφαιριστές που αν τυχόν έλειπαν από την Βαρσελόνα και όταν λείπουν, η απουσία του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί δεν, είναι από τους κύριους εκφραστές του χτισήματος αυτού του παιχνιδιού. Όταν λείπει, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και επειδή κυρίως έχει ακριβώς αυτά τα αντιτουριστικά μούτρα που λέει ο Αντώνης, δεν γεμίζει το μάτι σας. Λες ποιος είναι αυτός και ξέρεις, έχουμε αυτή την κοινοτροπία τη δική μας εμείς την ελληνική. Ναι, ποιος μουσική έτσι. Αλλά όχι, νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους στη θέση του στον κόσμο. Αλλιώς δεν θα έπαιζε και στην Βαρσελόνα 10 χρόνια βασικός και αντικατάστατος. Ναι, και τα 10 χρόνια είναι ενδεικτικά, διότι η Βαρσελόνα έχει αλλάξει αρκετά σε αυτή την δεκαετία. Έχει κάνει και μεταγραφές, γιατί υπάρχει αυτός ο μύθος ότι η Βαρσελόνα δεν έκανε μεταγραφές, είχε ετοιμασία. Έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά η Βαρσελόνα, έχει κάνει μεταγραφές. Γιατί από κάποια στιγμή και μετά, ούτε το φυσιολογικό να μην σου βγαίνει κανένα παίκτη από τι ακαδημίε όταν είσαι στην Βαρσελόνα, ούτε και το φυσιολογικό να σου βγαίνει όλοι. Μια ενδεκάδα. Ακριβώς. Είναι τα δύο άκρα. Ναι, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι υπήρχε ένα παιχνίδι κυπέλλου στο οποίο η Βαρσελόνα έχει καταφέρει να παίξει με 11 ποδοσφαιριστές που είχαν βγει από τι ακαδημίε τη. Και για το επίπεδό τη, κατά το κοινό λεγόμενο, μαγκιά τη που το έκανε. Δεν φοβήθηκε να το κάνει. Επίπεδο, έτσι, όχι... Φυσικά του προετοίμασε χρόνια για να φτάσει στο σημείο να μπορέσει να του βάλει. Όλους. Φυσικά δεν θα παίξουν όλοι. Μπορούν από τους 11 να παίξουν οι 4 στη μεγάλη ομάδα. Και αυτό επιτυχία είναι. Τεράστια επιτυχία. 4 παίκτες στην 11. Μιλάμε τώρα για. Ακριβώς. Δηλαδή, την κουβέντα αυτή για τις ακαδημίες την ξεκινάω για να καταλάβει κανένας το τι σημαίνει να υποδεχτεί μια ομάδα ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες της. Και ειδικά όταν είναι καλά οικονομικά. Όχι όταν είναι. Όπως για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός που κοίταξε εκεί γιατί δεν είχε αναγκαστικά άλλη επιλογή. Είναι η στιγμή που μια ομάδα η οποία και επενδύει και έχει να επενδύσει προσπαθεί να δει το ποιους ποδοσφαιριστές δεν θα κάψει εντός εισαγωγικών και το πόσο μπορεί να σηκώσει το να επενδύσει πάνω σε έναν ποδοσφαιριστή, όχι χρήματα, αλλά την προβολή την δική της. Να βγάλει δηλαδή έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο να τον έχει στη βιτρίνα της ως δικό της παιδί, να τον προωθήσει, κάποια στιγμή να δει αν μπορεί και να τον πουλήσει, διότι είναι διαφορετικό να πουλάς έναν ποδοσφαιριστή που τον αγόρασες και τον εξέλιξες. Θα σε κοιτάξουν δύο ομάδες να δουν αυτοί εδώ πέρα έχουν κανέναν άλλον. Εάν όμως βγάλεις ποδοσφαιριστή τον πουλήσεις, βγάλεις και άλλους ποδοσφαιριστές τους οποίους μπορεί να μην τους πουλήσεις, αλλά να σταθούν στο επίπεδο του πρωταθλήματός σου. Εντάξει, και κακά τα ψέματα, στο δικό μας το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, δεν νομίζω και ότι είναι πολύ δύσκολο να παίξουν παιδιά από τις ακαδημίες. Απλά έχουμε μια ξενομανία σαν λαός και συνήθως στρεφόμαστε στο «Α, εκείνος είναι καλύτερος από τον δικό μου». Δηλαδή, σε ειδικότερα σε θέσεις που είναι, ας το πούμε, πιο εύκολες. Δεν υπάρχουν εύκολες θέσεις, αλλά που δεν θες τόσο πολλά τεχνικά χρηστικά που πρέπει να πληρώσεις για να τα έχεις. Καταλαβαίνω την ξενομανία και την αποδέχομαι. Στον βαθμό που δεν μπορεί να συγκριθεί η δουλειά που γίνεται συνολικά σε ακαδημίες, όχι σε μία ομάδα, σε δύο ομάδες, συνολικά σε ακαδημίες στην Ελλάδα από τα 11 μέχρι τα 17, από ότι σε αρκετές χώρες που στον καθέναν έρχονται στο μυαλό. Δεν βάζω τα εύκολα, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία. Η Ολλανδία σου έρχεται κατευθείαν, που δεν είναι μέσα top 10 πρωταθλήματα. Αλλά μάλλον άμα βάλουμε τις πωλήσεις που έχουν καταφέρει. Τις υποδομής, έτσι. Ακόμα και η Πορτογαλία, που ούτε και αυτή είναι στα top 10 πρωταθλήματα. Το ταλέντα που έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Και πάνω σε αυτό που λες, Τάσο, μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση για το ποιες θέσεις, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχουν, είναι οι πιο εύκολες για ένα παιδί από ακαδημίες να εντός εικόν περπατήσει στην Ελλάδα. Γιατί λέει όλο, εντάξει, μωρέ, μόνο στόπερ βγάζουμε. Εντάξει. Εσύ πες μου έναν φύλαθλο ο οποίος όταν θα του πεις τα extreme ποιο θα πάρουμε, να πάρουμε ένα γρήγορο, ένα μαντιπαδόρο, έτσι, να τριπλάρει, να φέρει ένα λατινοαμερικάνο, ρε, ένα με κοτσίδα, ένα με μπαντάνα στα μαλλιά, να παίξει. Να είναι λίγο αυτό το άγνωστο που περιμένεις να δεις. Νομίζουμε ότι αν φέρουμε ένα Μαραντόνα ακόμα, μια αντιγραφή ας πούμε,
Το κακό δεν είναι να τον φέρεις κι αυτόν. Οκ, okay, φέρ τον. Προφανώς, αν μπορείς να τον φέρεις, φέρ τον. Αλλά να μην είναι αυτός ο σκοπός. Να μην και στα δικά σου παιδιά σε όλες αυτές τις θέσεις για να φέρνεις έναν άνθρωπο που ίσως σου κάτσει. Ναι. Με αποτέλεσμα, τα παιδιά που βγαίνουν και είναι εξτρέμ ή μεσοεπιθετικοί να έχουν πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό και σε επίπεδο νοοτροπίας των υπολείπων στο να επιβιώσουν. Από ότι το να βγει ένα παιδί που να παίζει στο κέντρο της άμυνας ή να είναι ένας μπακ ο οποίος μπορεί να μην ανεβαίνει, αλλά είναι ένα μπακ το οποίο μπορεί να σου δώσει μπορεί να σταθεί πράγματα, κυρίως ανσαλτικά. Ή εσωτερικούς μέσους αμυντικογενείς. Αυτό που λες, γιατί πολλές φορές καίμε και αυτό λέμε δεν βγάζει η Ελλάδα εξτρέμ και τέτοια. Εμείς βλέπουμε φέτος τον Παναθηναϊκό με ένα Μπουζούκι, με ένα Χατζηγιοβάνι, με ποδοσφαιριστές, δηλαδή με τεχνικά χαριστικά, οι οποίοι, όπως το είπες ακριβώς, αν δεν ήταν ο Παναθηναϊκός σε αυτήν την κατάσταση, δεν θα είχαν την ευκαιρία να τους δούμε ποτέ. Γιατί να μην υπάρχει και στις υπόλοιπες ομάδες που δεν είναι στην κατάσταση του Παναθηναϊκού οικονομικά, που ξέρουμε αν δεν υπάρχουν και εκεί τέτοια παιδιά, αλλά λόγω του ότι δεν επιλέγουν να τα εμφανίσουν, τα παιδιά αυτά χάνονται, πηγαίνουν σε κάποια β' εθνική, σε κάποια γάμα εθνική, κοιτάζουν να φύγουν στο εξωτερικό και στην τελική τους παίρνει, ας το πούμε, και η μπάλα, γιατί δεν έχουμε την υποδομή σαν ποδόσφαιρο να τους αναδείξουν. Για παράδειγμα, πιστεύω ότι ο Μπακασέτας θα έχει τελείως διαφορετική. Πιθανολογώ έτσι. Ότι ο Μπακασέτας θα έχει τελείως διαφορετική εξέλιξη στην καριέρα του αν ήταν μέλος των τμήματων υποδομής της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και δεν ήταν στον Αστέρα Τρίπολης που είπαν: «Όπα, αυτό το παιδί εδώ πέρα είναι καλό. Το βλέπουν, το θέλουν. Δεν θα του το δώσουμε. Όχι γιατί θα μας το πάρουν φθηνά και μετά θα το πουλήσουμε ακριβά, αλλά κυρίως γιατί εδώ, άμα μείνει, στα 17, 18, 19 του, θα παίξει. Και θα παίξει μια θέση που θα έχει να αντιμετωπίσει καλούς αμυντικούς. Θα παίξει μια θέση στην οποία όλοι θα τον βλέπουν. Γιατί την τρίπλα τη βλέπουν όλοι, την ψάχνουν όλοι. Παρόμοια περίπτωση, ο Λιμιός, τον οποίο απέκτησε ο ΠΑΟΚ στα 18 του με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Ενώ η K19 του ΠΑΟΚ είναι αίτητη. Εντάξει, δεν μιλάμε για εκείνη την περίοδο βέβαια, αλλά υπάρχουν παραδείγματα έτσι, Ελλήνων παικτών που. Και είναι και άλλοι αρκετοί που ίσως δεν τους έχουμε μάθει ακόμη, αλλά θα μπορούσαν να έχουν προσδοκίες στο μέλλον. Είναι πολλά και δεν ξέρω αν ακούσατε λίγο το project που θέλουν να κάνουν ο πατέρας και ο γιος Σαμαρά στον Όφι. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά τέριαζε πολύ και με αυτό που ήθελε να κάνει ο Κώστας Κατσουράνης στην Παναχαϊκή, σε ένα βάθος δεκαετίας, να μπορέσουν να στελεχώσουν με μια συγκεκριμένη ροή τις ακαδημίες, ούτως ώστε να είναι εύρωστη η ομάδα με βάση πρώτα τις ακαδημίες και μετέπειτα το τι θα γίνει στον αγωνιστικό χώρο. Παναχαϊκή, στο μάτς κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, ήρθε στη Θεσσαλονίκη με 18 μόνο Ελλήνων να παίξει. Εντάξει, έχει φυσικά βέβαια και άλλα προβλήματα εξωαγωνιστικά που. Τα συναντάς αυτά. Είναι μπράβο. Θέμα νοοτροπίας. Αυτά τα συναντάς. Ναι. Το θέμα είναι αν είσαι έτοιμος, γιατί για να κάνεις μια τέτοια μεγάλη αλλαγή πρέπει να θυσιάσεις και κάποια πράγματα. Έτσι. Και αν δεν είσαι ο πρώτος, ο κύριος εκφραστής τέτοιας νοοτροπίας, είναι πολύ δύσκολο να την υποστηρίξεις. Γι' αυτό και στην Ελλάδα μπορεί να γίνει μόνο αν μπουν πρόσωπα τα οποία είναι κοινώς αποδεχτά και θα μπορέσουν να απορροφήσουν τους κραδασμούς. Ναι, όπως κοινώς αποδεκτός είναι ο Κατσουράνης. Για όλη την Ελλάδα, λέω εγώ, πώς το δε μάλλον για την Πάτρα. Κοινά αποδεκτός είναι ο Σαμαράς, η οικογένεια Σαμαρά, για τον Όφι. Έτσι. Και πραγματικά μακάρι να το πετύχουν, γιατί είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και ίδιο. Και γνωρίζουν, δηλαδή είναι αυτό που λες, είναι κοινό αποδεκτή, γνωρίζουν, έχουν την κατάρτιση που χρειάζεται για να μπορέσουν να το φέρουν εις πέρας. Διαφορετικά μπορούμε να βάλουμε πάλι στην κουβέντα κάτι που έχει συζητηθεί για τα προηγούμενα χρόνια και είναι μια ζήτηση που ανοίγει συνεχώς, αλλά δεν έχει φέρει κάποιο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, το πρωτάθλημα β' ομάδων και κατά πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει, έτσι. Η σιωπή του Τάσου είναι ότι δεν έχουν απόλυτη τίποτα άλλο. Δηλαδή, ναι. Κάντε το, σας παρακαλώ. Επιτέλους. Ναι. Λίγο πάνω από στο διάλειμμα, με αφορμή την ατάκα του Γιώργου για αυτήν την σκέψη που δεν τη βλέπω τελικά να γίνεται, μου έρχεται στο μυαλό η κουβέντα που πήγε να ανοίξει όταν ο ΠΑΟΚ έδειξε ενδιαφέρον και έκανε κίνηση για να αποκτήσει το Μελιόπουλο από την Ξάνθη. Γιατί να πάει να πάρει ο ΠΑΟΚ έναν, όπως τον λένε οι άνθρωποι των Ακαδημιών, έναν διχίλερο από μια άλλη ομάδα, παίκτη δηλαδή που έχει γεννηθεί του 2000, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει. Η εύκολη ερώτηση είναι ότι δυστυχώς, μακάρι να γίνονταν αλλιώς, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι γεννημένος το 2000 και μέχρι τα μέσα του 2019 θα έχει κάνει 50 παιχνίδια Super League.
και ο αντίστοιχος την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, οι συμμετοχές του στην Super League θα είναι μηδέν. Το παράδειγμα Λιμιού που αναφέραμε και προηγουμένως, έτσι. Και στο Λιμιού κάτι αντίστοιχο συνέβη όταν τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Είχε ήδη μια γεμάτη χρονιά στον Ατρόμητο. Ναι, είχε βγει από το καβούκι το να παίζω με τη γενιά μου. Ναι. Δεν έχει καμιά σχέση να παίζει ένας 19χρονος με 19χρονος. Γιατί πολλές φορές είναι και 17χρονος με 19χρονος. Από το να παίζει με επαγγελματίες. Σίγουρα, όπως το συζητούσαμε και αυτό με το πρωτάθλημα των βίντεο ομάδων, θα ήταν ιδανικό κυρίως για το να προβληθούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Δηλαδή, αν ο κόσμος ήξερε ότι 3 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής έχει ένα παιχνίδι της ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ ή του Άρη, θα έβαζε να δει στο καφενείο που είναι ή οπουδήποτε βρίσκεται στο σπίτι του, να δει ποια είναι αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται, που του χρόνου είναι οι εκολαπτόμενοι βασικοί για την επόμενη χρονιά στις ομάδες μας. Για ποιο λόγο να μην τους δούμε? Και σε εγώ μια κατηγορία με τις υπόλοιπες ομάδες και όχι ακριβώς, μόνο. Νομίζω και οι ίδιοι θα θέλανε να δούνε τι συμβαίνει. Δηλαδή, ακόμα και εμπορικά να το δει κάποιος, έχει όφελος. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε τη συνέχεια της συγκεκριμένης κουβέντας, αλλά να βάλουμε και στην συζήτηση και την Λίβερπουλ ξανά. Διότι μας απασχολεί πολύ το θέμα, κυρίως αγωνιστικά, για κάποια θέματα που αντιμετωπίζει η Λίβερπουλ, διότι πλέον το μοτίβο στα γκολ που έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι κοινώς αποδεκτό. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Το ανάλυσε το bypress.gr μέχρι τις 3. Η κουβέντα μας πήρε από τις αλλαγές στα παιχνίδια κυπέλου και φτάσαμε μέχρι τις β' ομάδες. Ναι, τις β' ομάδες. Έτσι γίνονται οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Μια σπίθα να βρεθεί και μετά παίρνει μόνο της το δρόμο η κουβέντα. Η κουβέντα. Κλείνοντας για αυτό το θέμα, νομίζω ότι ειδικά στον ΠΑΟΚ είναι πολλή συζήτηση για την προσπάθεια ανανέωσης δύο ποδοσφαιριστών του Λίρατζι και του Τσάουσι. Τους αναφέρω ενδεικτικά. Ενώ όλοι γνώριζαν πως ο δρόμος για την ενδεκάδα για αυτούς δεν θα είναι εύκολος για το χρόνο. Και εδώ έρχεται η όλη κουβέντα το πόσο ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πείσει με ένα ποδοσφαιρικό πλάνο παιδιά που εντός εικόνα αποφυτούν από τις ακαδημίες, δηλαδή έχουν ένα και δύο χρόνια πλέον στην ΚΑΠΑ 19, δεν έχει νόημα να κάνουν και τρίτο και ηλικιακά πλέον δεν τους παίρνει. Οπότε να μπορέσει να τους πείσει ότι μπορούν να διεκδικήσουν κάποια στιγμή θέση στον ΠΑΟΚ. Και για να το κάνει αυτό μια ομάδα θα πρέπει να έχει και παραδείγματα ποδοσφαιριστών που ήδη το πράττουν. Όχι μόνο ήδη το πράττουν, αλλά και όταν έφυγαν για δανεισμό, όταν έκαναν πράγματα, η πόρτα άνοιξε. Νομίζω ότι μπορεί να είναι το κορυφαίο και το εντός εικόνα ακραίο, που είναι το πιο δύσκολο. Μπορεί να μην είναι προϊόν των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ, αλλά αποκτήθηκε σε νεαρή ηλικία ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης αποκτήθηκε και ουσιαστικά έφυγε από τον ΠΑΟΚ στην ηλικία τους. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ έσπασε τον δανεισμό του για να φέρει πίσω έναν διεθνή πλέον. Έναν διεθνή εκτός ΠΑΟΚ. Δεν είναι ότι έγινε στον ΠΑΟΚ διεθνής, που εντός εικόνων θεωρείται πιο εύκολο γιατί έχει μεγαλύτερη προβολή ομάδα. Θεωρείται ότι είναι πιο δύσκολο να παίξει εκεί και όλα αυτά. Το παράδειγμα του Γιαννούλη είναι σίγουρα ένα παράδειγμα που πρέπει να το υιοθετήσουν πολλοί ποδοσφαιριστές που είναι στη β' ομάδα και να πούν ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος, γιατί το να μπω και να παίξω άμεσα σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό είναι δύσκολο. Μακάρι να είμαστε και εμείς στο επίπεδο άλλων ομάδων του εξωτερικού και να μπορούσαμε να τους βολιάσουμε και να τους αγκαλιάσουμε γρήγορα. Απλά και εμείς σαν κόσμος, γενικότερα σαν οτροπία, είτε στον Άρη, στον Ηρακλή, είτε στον ΠΑΟΚ, δεν έχουμε την υπομονή που πρέπει για αυτά τα παιδιά. Δηλαδή θα περιμένουμε να πάνε κάπου αλλού, να δείξουν εκεί τι είναι για μετά να τους δεχτούμε στην ομάδα. Αντιστοίχως και τα παιδιά δεν έχουν την υπομονή να κάνουν το αγροτικό τους και πολλές φορές, είτε αν βάλει το φυτίλιο μάνατζερ είτε χωρίς, θεωρούν ότι θα είναι καλό να για αυτά να πάνε στο εξωτερικό και όλη αυτή η κουβέντα που θα συνεχίσει να γίνεται και δεν θα σταματάει,
όσο θα βγαίνουν ποδοσφαιριστές αξιόλογοι που δείχνουν ότι έχουν τα προσόντα να πρωταγωνιστήσουν και θεωρούν ότι στο πρώτο βήμα τους δεν παίρνουν την προβολή που θα ήθελαν. Εδώ όμως τώρα, αν θέλουμε να βρούμε την αιτία του προβλήματος, θα το εστιάζαμε στους συλλόγους, στις διοικήσεις, στους προπονητές? Δηλαδή, μπορεί ένας προπονητής να πάρει την ευθύνη και την πρωτοβουλία σε μια χρονιά που έχει υψηλές απαιτήσεις είτε πρωταθλητισμού είτε γενικότερα στόχους που του έχουν τεθεί από τη διοίκηση, να πει εντάξει, θα πάμε για τους στόχους, αλλά εγώ θέλω να έχω στα μπάρι 2-3 παιδιά τα οποία θέλω να παίξουν φέτος, να πάρουν χρόνο συμμετοχής, να τους αναδείξουμε. Πριν απαντήσει ο Τάσος, θα σου πω το πώς το εισπράττω εγώ, το βλέπω εγώ. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι δεν φοβούνται να ρισκάρουν, είτε γιατί νιώθουν ότι είναι καλά στα πόδια τους, είτε γιατί νιώθουν ότι έχουν το όνομα να απορροφήσουν τους κανονούς, που το κάνουν. Υπάρχουν προπονητές που, αν τους πει διοίκηση, θα κάνεις αυτό, θα κάνουν αυτό. Δεν κατηγορώ ούτε τον έναν, ούτε κατηγορώ αυτόν τον προπονητή που κάνει το πει διοίκηση. Την δουλειά του. Σίγουρα είναι αλληλένδα το για μένα. Είναι αλυσίδα. Δηλαδή δεν είναι ούτε μόνο η διοίκηση, ούτε μόνο ο προπονητής, ούτε μόνο ο υπεύθυνος ακαδημίων. Είναι μια αλυσίδα. Γιατί αν τυχόν πας σε ένα τέτοιο πλάνο, πρέπει να υπάρξει υποστήριξη από όλους. Και φυσικά και ο κόσμος να εκπαιδευτεί σε αυτό το πλάνο. Γιατί αν τυχόν ρίξεις ένα παιδί στον Λάκκο των Λεόντων, όπως το λέμε, δεν γίνεται. Εμείς διψάμε να το κάψεις. Ζητάμε σαν λαός και μόλις γίνει το πρώτο λάθος, δεν κάνει αυτός για μας και τέτοια. Δεν έχουμε την υπομονή να μπορείς να το αγκαλιάσεις τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή που έρχεται σε μια ομάδα δική μας. Να μπορείς να τον χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό που έγινε προδοδεκαετίας, 12 χρόνια πέρα έχουν περάσει από τότε, με την πίεση των ομάδων να βγάλουν παίκτη από την ακαδημία τους και να τον ανεβάσουν στην πρώτη ομάδα λόγω Νίνη, δεν υπήρχε άλλο στα ελληνικά χρονικά, δεν το θυμάμαι εγώ. Έβγαλε ο Παναθηναϊκός τον Νίνη, ο οποίος ήταν στα 16 του, στα 15-16 του, και ξαφνικά όλες οι ομάδες έψαχναν να βρουν, να βγάλουμε κι εμείς ένα ταλέντο, να του δώσουμε κι εμείς χρόνο να παίξει, γιατί οι άλλοι το κάνανε και να τώρα, και επειδή είναι ο Νίνης και άλλες ομάδες θα δουν τους παίκτες μας και να τους πάρουν και να βγάλουμε. Που αυτό έγινε υποπίεση. Δεν ήταν ότι οι ομάδες κατάλαβαν ότι ξέρεις τι. Δηλαδή κάναν το σωστό με το λάθος τρόπο. Παρασύρθηκαν από ένα παράδειγμα και προσπάθησαν. Και σίγουρα εδώ, όπως μας διορθώνουν, θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο και για τα ίδια τα παιδιά, αν υπήρχε συγκεκριμένο πλάνο και σχέδιο επάνω τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν ότι, κοίταξε, σε υπολογίζουμε στην ομάδα μας. Η πόρτα για σένα είναι ανοιχτή, αλλά σίγουρα θα ήταν καλύτερο για σένα, για να μπορέσεις και εσύ να αντεπεξέλθεις πιο καλά, να πας σε μια ομάδα δανεικός, να παίξεις ένα ή δύο χρόνια, να πάρεις τις εμπειρίες που χρειάζονται και μετά να έρθεις εδώ να κάνεις την καριέρα που. Αυτό οπότε είναι θέμα διοίκησης, να το θέσεις στον προπονητή ότι φέτος θέλω και αυτό συν τους άλλους στόχους. Είναι θέμα συνεργασίας προπονητή, τεχνικού διευθυντή και ακαδημίας. Δηλαδή, να πάμε να πούμε στον Ζέρβα. Ο Ζέρβας είναι ένα δεξιμπακ, το οποίο είναι 19, έχει παίξει 2 χρόνια στην ΚΑΠΑ 19 και σου λέει: δεν θα παίξω τώρα στο Ζερβαϊκό, δεν θα παίξω εγώ. Θα του πει λοιπόν ο τεχνικός διευθυντής με τον προπονητή του Ζερβαϊκού: έλα εδώ, Ζέρβα. Έχεις όλα τα στοιχεία να παίξεις σε εμάς ως δεξιμπακ. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Τζακαλέα που είναι 32 και έχει να μας δώσει 2 χρόνια και έχουμε και πίσω του τον 28χρονο, τον οποίο δεν ξέρουμε τι θα το κάνουμε. Θέλουμε να πάρεις την πρώτη σου χρονιά σε επίπεδο επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Με τις δυσκολίες, με την ένταση, την πίεση. Να μπεις σε αποστολές, να πάρεις λίγο χρόνο. Και τότε, σε μια ομάδα που θα παίξεις, θα πας, και τότε να έρθεις να τα συζητήσουμε, γιατί ο 29χρονος μπορεί να τον έχουμε δώσει. Ο άλλος θα είναι 33. Οπότε να έρθεις εδώ, να κάνεις και μια χρονιά μαζί με τον 33χρονο, που είναι ο αρχηγός μας, και συνέχεια να σε πάρουν από το χέρι, από τη μία ο έμπειρος που θα έχεις μπροστά στην ομάδα και από την άλλη ο ένας χρόνος, οι 15, 20, 25 συμμετοχές σε πρώτη κατηγορία που θα έχεις κάνει. Έξει, και να προλευτείς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το θέμα είναι η επιλογή και άμα έχεις σαν σύλλογος την νοοτροπία να τα χτίσεις σε ένα τέτοιο γκρουπ. Αν τυχόν το έχεις, μπορείς να το κάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Το θέμα είναι να το επιλέξεις. Νομίζω και εγώ, αν χτίζετε ένα ξεκάθαρο πλάνο και τηρείτε, ανεξάρτητα από τους κλειδονισμούς που μπορεί να υπάρχουν,
τότε θα υπάρχει αποτέλεσμα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή την κουβέντα την ολοκληρώσαμε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Δεν τελειώνουμε τώρα, μα συνεχίσουμε. Μιλάμε για τέτοια μερικές λύσεις, θα προτείνουμε πολλές. Το δίχως άλλο. Από την αρχή της εβδομάδας, με αφορμή την γκέλα και την διαχείριση του αρνητικού αποτελέσματος για την Λίβερπουλ, ειδικά από τη στιγμή που έτσι όπως δομήθηκε η κατάσταση, που ήταν στο συν 4, έχασε η City, δεν κέρδισε η Λίβερπουλ και στο καπάκι όπως λέμε πάλι δεν κέρδισε, και με δεδομένο ότι η City παίζει και παιχνίδι το οποίο οι Άγγλοι είναι πολλά χρόνια μπροστά, τα εξαναβολείς τα παίζουν πριν να βληθούν. Ξέραν ότι θα αναβληθούν και δεν το βάλαν για μετά, το φέραν πιο πριν. Έτσι. Δεν είναι οπότε εξαναβολής, είναι... Όχι, εκπρομελέτης. Εκπρομελέτης είναι το παιχνίδι. Ναι, για να καταλάβετε λίγο πόσο μπροστά είναι αυτή η λίγα. Είδε ότι αυτή η ομάδα πήγε τελικό και σε εκείνη την αγωνιστική θα πρέπει να γίνει ο τελικός. Και εμείς εδώ πότε θα γίνει το παιχνίδι, μετά, πριν θα γίνει το παιχνίδι. Εδώ εμείς αναβάλλετε μια αγωνιστική και πριν οριστεί, τυχαίνει μια ημερομηνία στα κοντά, ας παίξουμε τώρα. Τεράστιες διαφορές και είναι πράγματα βασικά τα οποία, αν δεν αλλάξουν και αυτά, πώς να αλλάξει και το, η ποιότητα του ποδοσφαίρου. Κοίταξε, αν δεν μπορούσαν να διοργανώσουν πρωτάθλημα με 38 αγωνιστικές, κύπελο και League Cup και κύπελο το οποίο δεν έχει συγκεκριμένους αγώνες, άμα φέρεις και ξαναπαίζεις. Ναι. Οπότε κι άλλοι την παλεύουν. Και την παλεύουν οι Άγγλοι. Στη Λίβερπουλ, η οποία δείχνει να έχει ένα θέμα στο πώς αντιμετωπίζει τις αντικές φάσεις. Και στατικές φάσεις και τον τρόπο έτσι σε οργανωμένες άμυνες, σαν να τελματώνει σε κάποιο κομμάτι. Δηλαδή, σαν να λείπει ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να δώσει το κάτι παραπάνω, μια έξυπνη πάσα, ένα γρήγορο ένα-δύο. Να το θέσω και σε σένα, γιατί τον είχα τον προβληματισμό μου βλέποντας τη Λίβερπουλ στα παιχνίδια με την Λέστερ και στο προηγούμενο το οποίο ήταν. West Ham. Με τη West Ham. Ναι, με τη West Ham και τη Λέστερ. Η Liverpool είναι η ομάδα που εάν της δώσεις ελάχιστο χώρο θα σε τρέξει. Θα σε σκοτώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, αυτός είναι και ο τρόπος παιχνιδιού της. Και η Leicester με την West Ham κλείστηκαν πίσω. Δεν βγήκαν ούτε κατ' ελάχιστο, ούτε για ένα πεντάλεπτο να πούνε θα ανεβούμε λίγο. Έτσι ακριβώς. Και η Liverpool, αν δεν μπορέσει να τρέξει μια ομάδα, ένιωσε ότι δεν έχει άλλο τρόπο να. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν νομίζω ότι το καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσεις τη Λίβερπουλ είναι να κλείσεις τους χώρους και να είναι πολύ κοντά οι ζώνες και οι γραμμές. Γιατί αν τυχόν της δώσεις χώρο θα σε σκοτώσει, αν τυχόν δεν της δώσεις χώρο έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα, δεν έχει κανένα δημιουργικό χαβ ο οποίος να μπορεί να κάνει αυτές τις πάσεις της κλειδιά που λέμε, να μπορέσει να βρει τον τρόπο να παίξει ένα γρήγορο ένα-δύο, να πατήσει περιοχή για να μπορέσουν να ξεκλειδώσουν το. Ήρθε άλλο Κέιτα στη Λίβερπουλ. Εδώ τώρα ο φίλος μου Σιάφος θα μου στείλει μήνυμα σε λίγο. Γιατί την προηγούμενη Τετάρτη που τα λέγαμε αυτά για τον Κέιτα. Ναι, ήρθε να. Ήμουν αυτικός μάρτυρας ενός ηχητικού μηνύματος το οποίο από εδώ που είμαστε πρέπει να το άκουσαν μέχρι τον Εύωσμο, Χαριλάου και στις δυο άκρες της πόλης. Ο οποίος το θαυμάζει, ωστόσο να φαίνεται ότι δεν είναι ο χαφ ο οποίος έχει τα τελικά χαρακτηριστικά. Δεν λέω αν είναι καλός ή όχι. Αν είναι, σαν να είναι άλλος παίκτης. Ήταν διαφορετική προσέγγιση τελείως του παιχνιδιού της Λειψίας. Γιατί προς τα κέρχες να πηγαίνω. Κοίταξε και η Λειψία, κυρίως και οι γραμμές και οι ζώνες στο γερμανικό ποδόσφαιρο, οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Δηλαδή έχεις χώρο, δηλαδή το transition είναι. Έχεις χώρο για να δημιουργήσεις. Μπορείς να μπεις να κουβαλήσεις την μπάλα και επειδή και αυτός είναι γρήγορος. Είναι aggressive στο παιχνίδι του πολύ. Μπορεί να κουβαλάει την μπάλα, να παίζει κάθετα. Σε κλειστές άμυνες, που χρειάζεται φαντασία, χρειάζεται καλό κακό στην ποιότητα ή παραπάνω, εκεί βλέπουμε ότι δεν μπορεί. Και ο μοναδικός παίκτης που μπορούσε από τους τρεις χαφ προχθές που έπαιζε η Λίβερπουλ ήταν ο Λαλάνα. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, έτσι. Να καταλάβουμε τη διαφορά. Ο μοναδικός από τους τρεις χαφ που είχε στη διάθεσή του για να μπορέσει να δημιουργήσει και έχει την ποιότητα περισσότερο στο τεχνικό κομμάτι από τους υπόλοιπους ήταν ο Λαλάνα. Επομένως, όταν μιλάμε για τον Σίλβα, τον Ντεμπρούινε, τον Μπερνάντο Σίλβα, καταλαβαίνεις ότι η διαφορά έχει είναι πολύ μεγάλη. Τον Αλάνα τον έχουν περισσότερο σε μυαλό του τόσο τον 16ο 17ο παίκτη τη Λίβερπουλ. Κι όμως. Ξέρει όμως το αγγλικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Ο Κέιτα έχει μάθει να βρίσκει χώρους
σε ομάδες που είχαν μεγάλες αποστάσεις. Mm-hmm. Και ο Λαλάνα όλα αυτά τα χρόνια είχε μάθει να βρίσκει χώρους και να ψάχνει χώρους στα στενά. Εκεί, στα ζόρια. Απέναντι σε Λέστερ, απέναντι σε West Ham, απέναντι σε τέτοια πράγματα. Γιατί και εκεί κατέληγα, ειδικά για τον Κεϊτά, ότι μάλλον το πρόβλημά του είναι η διαφορά που έχει στο συγκεκριμένο κομμάτι, αγωνιστικό κομμάτι, η Bundesliga με την Premier League. Γιατί δεν νομίζω ότι του λείπουν πράγματα στα υπόλοιπα. Θα μου πεις βέβαια, αν σου λείπει αυτό, τότε μάλλον δεν είσαι για το υψηλό επίπεδο. Είναι η πρώτη σκέψη. Αλλά επειδή είναι η πρώτη του χρονιά, ναι, οφείλουμε να είμαστε και εμείς λίγο υπομονετικοί στην κρίση μας. Ναι, γιατί έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο θα το χρησιμοποιήσει ο προπονητής, με τις απαιτήσεις που έχει, γιατί μπορεί και ο Κλοπ να έχει καταλάβει κάποια πράγματα και να προσπαθεί να προστατεύσει έναν ποδοσφαιριστή του, να μην τον κάψει τελείως. Να τον προσαρμόσει. Να πάρει τρόπο πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει. Γι' αυτό και τα περισσότερα παιχνίδια παίζουν οι περσινοί του χαφ. Δεν έχει αλλάξει. Τώρα ξεκινάει να παίζει περισσότερο ο Φαμπίνιο, τώρα παίρνει περισσότερα παιχνίδια ο Κεϊτά. Μέχρι και το Δεκέμβριο η βασική του ήταν η χαφ που πέρσι. Η Φαμπίνιο ήταν μια μεταγραφή που όταν έγινε. Τότε είπα, ασχοληθώ λίγο με τη Λίβερπουλ. Δηλαδή, ήταν ένα παίκτη ο οποίο τα χαρακτηριστικά του φώναζαν στον Κλοπ. Εδώ είμαι. Ναι, ναι, εγώ πράγματι. Έρχομαι τώρα, πάρε με. Σίγουρα. Για σένα είμαι. Ένα σκάφ πολύ δυνατός, αλλά και αυτός δεν έχει την ποιότητα που λες ότι θα σου κάνει την τελική πάσα, θα σου ξεκλειδώσει μια ζώνη άμυνας και οι πάσεις, ας πούμε, που λέμε συχνά. Δεν είναι τέτοιος προσφέρεις. Είναι δυναμικός, καλύπτει χώρους, έχει πολλά τρεξίματα. Κυρίως είναι το παιχνίδι του Κλόπ αυτό. Και επειδή αν πιάσω κουβέντα για τη Λίβερπουλ και δεν μιλήσει για τον Σαλάχ, δεν έχει νόημα. Η Λίβερπουλ κάνει μια χρονιά πρωταθλητισμό, μην έχοντας τον πέρσινο Σαλάχ. Okay. Ναι, το δέχομαι πριν. Επειδή σαν να το ακούω να έρχεται, ότι ναι, με αυτά που έκανε πέρσι ο Σαλάχ, ήταν με μαθηματική ακρίβεια δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να τα ξανακάνει. Εντάξει, πέρσι ήταν εκτός λογικής αυτά που έκανε. Τα νούμερα, τη συνεχόμενη απόδοση, όλα αυτά, ναι, ήταν απίθανο. Φέτος επέτρεψε στα θνητά του νούμερα. Μου θύμισε τον Κριστιάνο στην τελευταία του σεζόν με τη Μάντσεστερ. Που θυμάμαι είχε βάλει στην κίνηση τα κουνάκια, έκανε, έμπαινε. Περνούσε την μπάλα, τη μιλούσε, τη έλεγε κάτι και αυτή πήγαινε. Του έβγαιναν όλα. Όπως και του Σαλάχ πέρσι, του έβγαιναν όλα. Αλλά ακόμα και όταν φέτος δεν του βγαίνουν όλα. Πάλι έχει πάρει και 14 γκολ. Η Λίβερπουλ βρήκε τις δομές να είναι αποτελεσματική. Βέβαια, ως γνωστόν, οι προπονητές λένε ότι τα γκολ δίνουν τις νίκες και η άμυνα δίνει τους τίτλους. Δεν μπορεί κανείς να περάσει απαρατήρητη την αλλαγή στο τέρμα. Είναι και αυτό που κάνει τη διαφορά και στο τέρμα και. Εντάξει, το Φαντάικ φέτος που το βλέπουμε από την αρχή της χρονιάς, έτσι. Που είναι η κολόνα. Ήταν στοχευμένη αυτή η αναφορά. Μη μου φέγγεις το τέρμα, έτσι, να κλείσουμε. με την αναφορά στο βίντεο που έχει ανέβει από χθες το βράδυ για τον Τεχέα. Ναι. Που με το που είδα το βίντεο, λέω, είπα να πω, άσε με τώρα ρε Τεχέα. Ναι. Ήταν η πρώτη μου δύο χρόνια, την τρίτη μου χρονιά που παίζω, θα μου πεις τώρα τι μας λες έτσι καλέ, άσε μας. Τρίτη χρονιά που παίζω Fantasy Premier League, είναι η πρώτη φορά που είπα δεν αντέχω, αλλά θα αλλάξω το τερματοφύλακα. Ναι, δεν αντέχω. Δεν μου φταίει ο Τεχέα. Ήταν όλοι η United κάποια στιγμή και γκολ και γκολ και γκολ και έλεγα δεν γίνεται. Και ξέρεις, είχε την ίδια αξία ο Τεχέα με τον Άλισον. Δεν γίνεται. Ναι, δηλαδή τον άφησα τον Τεχέα με πόνο ψυχής. Θα μου πεις εδώ τώρα πήρα παίκτη Arsenal. Ομάδα. Το τερμάτισε τελείως, αλλά τι να κάνουμε, σκοπό αγκιάζεται μέσα. Για τον Τεχέα λοιπόν το βίντεο που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο υποδέχεται την μπάλα, τον τρόπο με τον οποίο βάζει το σώμα του, τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο τερματοφύλακας διαβάζει τις φάσεις και κάθε φορά απορούμε πώς το έκανε αυτό και έχει τον τρόπο να προετοιμάζεται για να το κάνει, όχι απλά να του βγαίνει. Μία απόκρουση, ένας τρόπος με τον οποίο πάει στην μπάλα, ο τρόπος με τον οποίο κλείνει το οπτικό πεδίο. Εντάξει, με βάση και το βίντεο που είδα, νομίζω ότι το κύριο χαρακτηριστικό του είναι οι τοποθετήσεις του
και τα αντανακλαστικά του, το τρόπος που... Εμένα μου κάνει εντύπωση... Που χειρίζεται όταν πέφτει το σώμα του. Ακριβώς αυτό. Αυτό θέλω να πω. Ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνει να εκμεταλλευτεί κάθε εκατοστό του σώματός του. Το πώς θα κλείσει κάθε κενό, το πώς θα βάλει το σώμα του πίσω από τα χέρια. Πολλές φορές μου το έχω πει αυτό, όταν μια φορά που έπαιξα τερματοφύλακα και στην ομάδα την άλλη ήταν ο Βρίζας, είχα το Βρίζα συμπαίκτη, μου λέγει πώς πας έτσι. Εσύ ζήσει, λέω, εντάξει, οκ. Δηλαδή, κάθεσαι. Να μην σε νοιάζει τίποτα. Να είναι πάντα πίσω από τα χέρια σου, να είναι το σώμα. Τίποτα άλλο να μην σε νοιάζει. Κάπως θα την βγάλει. Να βρεθεί ο τρόπος. Όχι πώς την έβγαλα. Εντάξει. Τουλάχιστον κατάλαβα λίγο τον τρόπο. Το ένα από τα χίλια πράγματα που να κάνει για να παίξει αυτή τη θέση. Λοιπόν, βάζουμε τελεία. Ο διαιτητής σφύριξε και έχει δείξει πέναλτι, το οποίο ακολουθεί. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2. Το ανάλυσε το Bayern Press. Θα έχουμε υλικό και ειδικά πιστεύω το Barcelona Real θα μας δώσει αρκετά. Λοιπόν, καλή συνέχεια Τετάρτης. Τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.